Καλωσορίζουμε τους συντρόφους όλων των κομμάτων που έχουν συνδεθεί. Με νέα ορμή για να ανταποκριθεί στι σύνθετε ανάγκε τη πάλι σε συνθήκε πανδημία και όξυνση των ανταγωνισμών για να μην πληρώσουν οι λαοί την καπιταλιστική κρίση, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Δεκέμβρη τηλεδιάσκεψη τη Ολομέλεια των Κομμάτων τη Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία. Η ίδρυση και η πορεία τη Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία συνιστά ένα βήμα μπροστά στην αναγκαία προσπάθεια συντονισμού της πάλης των κομμουνιστικών κομμάτων. Την Ολομέλεια απασχόλησε η δραματική για τους λαούς εξέλιξη της πανδημίας, με χιλιάδες νεκρούς και την απαράδεικτη κατάσταση των δημόσιων συστημάτων υγείας, που έχουν εμπορευματοποιηθεί με κριτήριο το κόστος-όφελος στα μέτρα των επιταγών του κεφαλαίου επισημάνθηκε η ανάγκη της έντασης της πάλης για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, επίταξη των ιδιωτικών κλινικών χωρίς αποζημίωση, ουσιαστικά μέτρα σε χώρους δουλειάς, μέσα μεταφοράς, γυροκομεία τονίστηκε ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δεν πρέπει να επισκιαστεί από την έναρξη χορήγησης του εμβολίου, το οποίο πρέπει να είναι ασφαλές και να παρέχεται δωρεάν. Ιδιαίτερα σημειώθηκε το γεγονό ότι για τον έλεγχο τη αγορά του εμβολίου εξελίσσονται σφοδροί ανταγωνισμοί ανάμεσα στα μονοπόλια και ξεχώρισε το παράδειγμα τη Κούβα τη υπεροχή του συστήματο υγεία τη, καθώ και η διεθνιστική στάση τη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την καμπάνια για την απόδοση στου κουβανού γιατρού του Νόμπελ Σε Συζητήθηκαν ακόμα οι βαριέ συνέπειε για την εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα από το ξέσπασμα τη καπιταλιστική κρίση που επιτάχυνε η πανδημία. Με εκατομμύρια νέου άνεργου εργαζόμενου σε αναστολή, τηλεργασία και εντατικοποίηση τη δουλειά. Εξετάστηκε ο αντιλαϊκό σχεδιασμό των αστικών τάξεων των κυβερνήσεών τους και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιστρατεύουν νέου αντεργατικού μηχανισμούς και μέτρα για τη στήριξη τη ανταγωνιστικότητα και τη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων. Τονίστηκαν τα καθήκοντα των κομμουνιστικών κομμάτων να πρωτοστατήσουν στην πάλη για να μην πληρώσουν οι λαοί τι συνέπειε τη καπιταλιστική κρίση, να αναπτυχθούν αγώνε ενάντια στην επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, του μισθού και τι συντάξει, να δοθεί αποφασιστική απάντηση στην καταστολή και τον αντικομουνισμό. Σε αυτό το έδαφο εκτιμήθηκε από τα κόμματα τη Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία ότι εξελίσσονται ισχυροί καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί και επικίνδυνα σχέδια με νέε υπεριαλιστικέ επεμβάσει και διευθετήσει επώδυνε για του λαού που δρομολογούν Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, ΝΑΤΟ στον ανταγωνισμό του με Κίνα-Ρωσία σε μία σειρά περιοχέ που κρίνονται στρατηγικά συμφέροντα για τον έλεγχο αγορών των δρόμων μεταφορά ενέργεια. Τονίστηκε ακόμα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες για το ρόλο της διαχείρισης Biden που θα υπερασπιστεί και αυτή τα συμφέροντα της αστικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος των λαών όπως σημείωσε στο κλείσιμο των εργασιών ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, απέναντι σε αυτές τις πυκνές και επικίνδυνες για τους λαούς εξελίξεις, τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε κάθε χώρα, συμβάλλοντας την πρόοδο της ταξικής πάλης στο δυνάμωμα των δεσμών τους με την εργατική τάξη των χωρών τους και στην ανάληψη νέων αγωνιστικών πρωτοβουλειών το επόμενο διάστημα.